Κύριε Σωτήρη, όλοι ξέρουμε γιατί υπάρχει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το προσφυγικό. Ξέρουμε ότι ξεκινάει από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία που συνεχίζεται, όπου το πέρας του και η δημοκρατική ανασυγκρότηση της χώρας δεν είναι ακόμα δεδομένη. Ξέρουμε ότι συνδέεται με τους υπόλοιπους πολέμους στη Μέση Ανατολή και το ξερίζωμα των ανθρώπων που πρέπει να σώσουν τις ζωές τους. Ξέρουμε ότι συνδέεται αυτό το πρόβλημα με το πρόβλημα των μεταναστών που προσπαθούν να ξεφύγουν από την απόλυτη ανέχεια. Ξέρουμε ποιοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι αυτών των πολέμων, γεωστρατηγικά, μεγάλες δυνάμεις, ευρωπαϊκές, μη ευρωπαϊκές, παγκόσμιες. Δεν ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε τα αίτια του προσφυγικού. Ήρθαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε καταρχήν μια πρόκληση. Μια πρόκληση η οποία αφορά λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας όλη τη χώρα, δηλαδή είναι πρόκληση εθνική. Ταυτόχρονα δεν είναι μόνο πρόκληση εθνική, είναι πρόκληση πανευρωπαϊκή, γιατί οι πρόσφυγες δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά είναι και πρόκληση παγκόσμια, αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα, γιατί όλη η ανθρωπότητα μέσω των κυβερνήσεών της τουλάχιστον, άμεσα ή έμεσα, με ευθύνες πολύ μοιρασμένες και πολύ διαφορετικές από τα αυτά υπαρκτές, μετέχει στην αναστάτωση αυτή που είναι αναστάτωση κυριολεκτικά υπαρξιακή για πολλούς λαούς της περιοχής. Στην πρόκληση αυτή καλούμαστε ως χώρα να ανταποκριθούμε και σε επίπεδο κυβέρνησης και κράτους και σε επίπεδο πολιτικών δυνάμεων και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις κλίμακες και σε όλες τις βαθμίδες και βεβαίως στην κλίμακα της ίδιας της κοινωνίας και των δυνάμεων που η ίδια κοινωνία ως έναν βαθμό ανεξάρτητα από θεσμούς, ως έναν βαθμό συνάντηση από θεσμούς, εθελοντικά, ακτιβιστικά, επειδή το πιστεύει, οφείλει, πρέπει και ήδη μετέχει. Είναι και επίσης, και επιτρέψτε μου γιατί τα κανάλια που παίζουν αυτό διαρκώς αυτές τις μέρες, είναι και πρόκληση για την ελληνική δημοσιογραφία. Κάποτε η ελληνική δημοσιογραφία πρέπει να μάθει να αντιμετωπίζει διαφορετικά το κύριο από το δευτερεύον, το πολιτικό από το παραπολιτικό, το σχόλιο από τη δήλωση, τη δήλωση από την τοποθέτηση και ούτω καθεξής. Και άρα όλες οι δυνάμεις της κοινωνίας εμπλέκονται με τον αλφαβήτα τρόπο σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Από εκεί και πέρα, η αντιμετώπιση που έχει κάνει η χώρα μας από την πρόκληση θα τολμούσα να πω ότι είναι παραδειγματική και είναι παραδειγματική για πολλούς λόγους. Ένας από τους οποίους είναι ότι προφανώς η χώρα μας ξέρει καλά από προσφυγιά και γιατί έχουν φύγει από την Ελλάδα πρόσφυγες προς πάρα πολλά μέρη του κόσμου και γιατί η Ελλάδα έχει δεχτεί πρόσφυγες όχι μόνο από την Κασία αλλά από ολόκληρη την γύρω περιοχή. Και ξέρουμε επίσης ότι σε αυτή τη χώρα η φιλοξενία είναι παράρχη εκταλή. Ο ξένος είναι ιερός, ήδη από την εποχή του Ομήρου, δεν ξέρει ποιος έρχεται και ποιος σου πάει την πόρτα. Πρέπει να τον ντύσεις, να τον πλύνεις, να τον θρέψεις, να τον βάζεις να κοιμηθεί και μετά να τον ρωτήσεις που θέλει να πάει και να τον κατεβολώσεις για εκεί που θέλει να πάει. Εκτός από πανάρχη επιταλή, η φιλοξενία έχει πολλά ονόματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ονομάζεται αλληλεγγύη, ονομάζεται αγάπη, ονομάζεται φιλοξενία με τη μία ή την άλλη μορφή. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας, νομίζω, ότι όλα αυτά τα ονόματα του ίδιου κατ' ουσίαν πράγματος που είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη κατάσταση και που είναι η φιλοξενία, όλα τα ονόματα της φιλοξενίας και όλες οι μορφές που συγκροτούν τα διαφορετικά αυτά ονόματα είναι στην πρώτη τραπέζι, είναι ενεργές στην Ελλάδα, βοηθούν μόνο τους τρόπους σε αυτό το, την αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας πρόκλησης. Η πρόκληση, να το πούμε και αυτό, δεν είναι στιγμιαία, δεν είναι να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που θα φύγει την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα. Μπορεί αυτή η πρόκληση να δοκιμάσει τη χώρα μας με όλες τις σημασίες της λέξης δοκιμασία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μέχρι να αποκαταστήσει η Ευρώπη
ξανά τις αρχές της, να μπορέσει να κάνει σωστά τις καταδρομές των προσφύγων για εκεί που θέλουν να πάνε και άρα και εμείς να πτήσουμε το φορτίο που μας αναδογεί ως χώρα, ως ελληνική δύναμη και ως σύνολο κατοίκοντας. Το Υπουργείο Πολιτισμού εμπλέκεται με το θέμα με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όχι ευθέως υλικά ενδεχομένως, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο, στο επίπεδο που επιτρέψτε μου τη φράση, ο πολιτισμός είναι συνθήκη ζωής. Δεν υπάρχει ένα πράγμα η ηλική ζωή, ένα δεύτερο πράγμα η τέχνη, η ανάλυση και ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός εμπλέκεται στην καθημερινότητα, ακόμα και στη μέγιστη έλβεια, ακόμα και μπροστά στη θάνατο, οι άνθρωποι μετέχουν με τον άλλο τελείο τρόπο στον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι συνθήκη ζωής. Ένα Υπουργείο Πολιτισμού οφείλει αυτό να αναδεικνύει, όχι για να προβάλλει το ίδιο κάποιο δημοσίο πολιτισμό, αλλά για να φτιάξει τις συνθήκες όσο μπορεί, ώστε αυτού του τύπου η ανάγκη ανθρώπινη για πολιτισμό να μπορεί να εκφράζει. Από εκεί και πέρα, οφείλει επίσης να πάρει ορισμένες πρωτοβουλίες που αφορούν την αρμοδιότητά του, να κινητοποιήσει στο μέτρο που μπορεί καλλιτέχνες και διανοούμενους για να συνδράμουν αποφασιστικά τη διάθεσή του στην ύλη, πολλές φορές εκφασμένη, να μπορέσουν να κάνουν πράξη προς το ρόλο τους τρόπους και ό,τι άλλο συναφές μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει ένα Υπουργείο Πολιτισμού είτε σε σχέση με την αρχαία κληρονομιά, είτε σε σχέση με τους υποχρεώμενους φορείς και ό,τι αυτοί κάνουν, θέλουν να κάνουν, είτε σε σχέση με τους καλλιτέχνες και τους διανόμενους που δεν βρίσκονται σε οργανωμένους κρατικούς φορείς, αλλά διαχέουν τον πολιτισμό παντού με τις ομάδες, τις πρωτοβουλίες κτλ. Πολύ συγκεκριμένα, θα έχετε ίσως ακούσει ότι ετοιμάζουμε για τις αρχές Απριλίου μια πολύ μεγάλη συναντία όλων των καλλιτεχνών των Ελλήνων στο στάδιο Ελλήνης Κοινωνίας με πολύ μικρό εισιτήριο, αλλά με εισιτήριο για να υπάρχουν κάποια δυνατότητα και οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων. Η προσφορά για θελοντική εκεί των καλλιτεχνών είναι ήδη εντυπωσιακή. Δεν λέω περισσότερο, αλλά το δείτε όταν γίνει. Και δεύτερον, έχουμε αρχίσει να οργανώνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού ομάδες που θέλουν να συνδράμουν πολιτιστικά τους χώρους μετανάστευσης και φιλοξενίας, ποικίλες, όχι μόνο ελληνικές, ομάδες που έχουν μαζί στο πλαίσιο τους και ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς που συμμετέχουν σε αυτό το κύμα της προσφυγιάς και οι οποίες ομάδες είναι στη διάθεση των οργανωτών κάθε χώρο ώστε αυτές να μπορέσουν να παράσουν το αντίστοιχο, ας πούμε, απομολό τους με έναν τρόπο του προβλήματος. Και ένα τελευταίο κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μια πρωτοβουλία απεύθυνση στους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους του κόσμου, ενυπόγραφη από το Υπουργείο Πολιτισμού, την οποία σας διαβάζω εδώ πρώτη φορά, την έχουμε ήδη μεταφράσει στα αγγλικά, δεν έχει προχωρήσει παρά έξω. Ελπίζουμε, όπως είπε και ο Νίκος ο Μπελαβίδας, και αυτή να διαχειριστεί με τους κατάλληλους τρόπους σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Σας τη διαβάζω και τελειώνω. Ανοιχτή επιστολή προς τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους του κόσμου. Μιλώ από την Ελλάδα, όπου όλο και περισσότεροι πρόσφυγες συγκλονίζουν, επειδή κάποια ευρωπαϊκά κράτη κλείνουν τα σύνορά τους. Δηλαδή, αρνούνται να παρέχουν τους πρόσφυγες έστω μόνο ασφαλή δίωδο για εκεί που τους δέχονται και που ήδη μπορούν να ζήσουν. Μιλώ από την Ελλάδα της κρίσης, όπου οι κάτοικοί της, θύματα της λιτότητας, είναι καταπονημένοι, φτωχότεροι, άνεργοι, με παρόν δύσκολο και μέλλον αβέβαιο. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που διέρχεται μια δεύτερη μεγάλη κρίση, πολιτική φορά, ίσως υπαρξιακή. Με όλα τα αυτά, κάτι της Ελλάδας, τα θύματα της λιτότητας, πασχίζουν να συνδράμουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τα θύματα των πολέμων και της άκρας ανέχειας, του σημερινούς κολλασμένους της γης. Να τους συνδράμουν όπως μπορούν, με γενναιοδορία και αυταπάρνηση, συχνά από το υστέρημά τους. Γιατί η Ελλάδα ξέρει από προσφυγιά.
αλλά και γιατί σε τώρα τα κόμματα ο σεβασμός του ξένου είναι πανάρχη. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα της φιλοξενίας. Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, εξακολουθούμε να προβλάβουμε. Η ψυχή της Ελλάδας είναι και ήταν πάντα ο πολιτισμός της. Εσείς, καλλιτέχνες και διανοούμενοι του κόσμου, το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε γιατί μελετάτε τη διανομιά της που είναι και δική της. Το γνωρίζετε γιατί ασκείτε την τέχνη σας, όπως βρίσκεται πάντα, σε μόνιμη ένταση με αυτή την κληρονομιά. Την τέχνη σας σε όλες τις μορφές της. Το γνωρίζετε γιατί έχει αγγίξει με πολλούς τρόπους τις σύγχρονες εκφράσεις του πολιτισμού της. Ο εμπλουτισμός προσφύγων και μεταναστών εδώ υποχρεώνει την Ελλάδα να σηκώνει τούτο τον καιρό το βάρος του κόσμου. Το βάρος από τα αποτελέσματα των πολέμων και καταστροφών για τα οποία η ίδια δεν φέρει καμιά ευθύνη. Ωστόσο, έχει αναλάβει την ευθύνη να σηκώσει αυτό το βάρος. Πρώτον, υπακούοντας την πανάρχη επιταγή και αναδεικνύοντας το σημερινό της ύφος, σώζοντας την τιμή του κόσμου. Αλλά η Ελλάδα είναι χώρα μικρή και τούτο το βάρος έχει πολύ σκληρά υλικά συμφραζόμενα, τα οποία η ίδια, λαός και κράτος, δεν μπορεί να σηκώσει μόνο. Γι' αυτό απευθύνομαι σε εσάς, τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους του κόσμου. Σε εσάς που γνωρίζετε καλά πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με άρθρο. Που γνωρίζετε καλά ότι ακόμα και μέσα στη μέγιστη ένδια, ακόμη και μπροστά στο θάνατο, ο άνθρωπος θα σιγοτραγουδήσει ένα σκοπό, θα χαράξει ένα σκίτσο, θα χορέψει δύο βήματα, θα θυμηθεί, θα φτιάξει ένα στίχο. Απευθύνομαι σε εσάς, τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους του κόσμου που μπορείτε να μεταδώσετε παντού τούτη τη γνώση. Για να συνεγείρετε παντού τις συνειδήσεις με τους μίλους τρόπους και δημιουργική σας δύναμη, δύναμη χαρακτήρα. Δείχνοντας έτσι ότι το βάρος του κόσμου ανήκει σε όλο τον κόσμο, όπως και η τιμή. Απευθύνομαι σε εσάς, τους καλλιτέχνες και τους διανοούμενους του κόσμου, που με τις δημιουργίες σας και το στοχασμό σας υποδομείτε κάθε στιγμή τη συνείδηση του κόσμου. Δηλαδή, εκείνη του Άιλου κάτι που διασφαλίζει τη μνήμη της ανθρωπότητας και τη συνέχεια της ιστορίας της. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη πράξει. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη μιλήσει. Αλλά η δική μας και η δική σας, η κύριε Μουλά, προτρέπει να μιλήσουμε όλοι. Μίλα, πες κάτι, οτιδήποτε. Μόνο μη στέκεις σαν να τσάρει μια απουσία. Και ο δικός μας και ο δικός σας, Γιώργος Σιφέρης, κινείται σε όλους μας. Ζωή είναι ό,τι έδωσε. Ευχαριστώ πολύ.